Ο μετεωρολόγος του Ανδένα, ο κύριος Τάσος Σαρνιακός, έχει τη δημητική του αυτές τις μέρες, είναι μαζί μας, καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται. Κύριε Αρνιακέ, τι θερμοκρασίες θα δούμε αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας? Με βάση τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία και μετά την πρώτη επίσημη εμφάνισή του σήμερα ο πραγματικός καύσωνας, ισχυρός θα έλεγα, αύριο εδραιώνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας την αφρικανική σκόνη, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους και την οσμή των σκουπιδιών να μας πνίγουν. Ενδεικτικά, στην πρώτη μας κάρτα βλέπουμε την κύμανση της θερμοκρασίας στις 9 το πρωί, στις 4 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ στις 3 καταρχήν μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Αν εξαιρέσουμε την Αθήνα με τους 30 βαθμούς το πρωί, Θεσσαλονίκη και η Πάτρα βρίσκονται στους 25 λόγω της θάλασσας. Στις 4 το απόγευμα η Αθήνα και η Πάτρα φτάνει τους 42 και η Θεσσαλονίκη τους 40, ενώ το βράδυ η δυσφορία θα είναι μεγάλη, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς και τους 30 στη Θεσσαλονίκη, ενώ τους 26 στην Πάτρα. Στη δεύτερη κάρτα, στις 9 το πρωί, βλέπουμε τη θερμοκρασία στο Άργος να είναι υψηλή στους 30 βαθμούς και υπιότερη στο Αγρίνιο και στη Λάρισα με 23 και 25 βαθμούς αντιστοίχως. Στις 4 το απόγευμα, στη Λάρισα και το Άργος προβλέπονται 43 βαθμοί, ενώ στο Αγρίνιο 41. Ενώ στις 10 το βράδυ, υψηλότερη θερμοκρασία προβλέπεται στο Άργος με 31 βαθμούς και χαμηλότερη στη Λάρισα και το Αγρίνιο με 28 και 25 αντιστοίχως. Τέλος, την τρίτη μας κάρτα, αν εξαιρέσουμε τη Σπάρτη που στις 4 το απόγευμα ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει τους 42 βαθμούς, στα Χανιά και τη Ρόδο θα βρίσκεται στους 38, με αυξημένη όμως σχετική υγρασία και αυξημένη δυσφορία. Η Σπάρτη όμως κρατά τα σκύπτρα το βράδυ με τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αντίθεση με τα Χανιά και τη Ρόδο που με 27 και 28 βαθμούς αντιστοίχως τα πράγματα θα είναι σχετικά υπιότερα. Το Σάββατο όμως προβλέπεται ότι ο καύσωνας θα κορυφωθεί με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο, αλλά Ιούλιος είναι αυτός, άλλωστε το δικαιούται. Όχι όμως για πολύ. Τώρα καταλαβαίνω ότι ένας σημαντικός παράγοντας, κύριε Αρνιακέ, είναι η υγρασία. Βεβαίως. Διότι όπου υπάρχει υγρασία, ακόμη και με μικρότερες θερμοκρασίες, το αίσθημα της δυσφορίας είναι πιο έντονο. Βεβαίως, διότι η αισθητή θερμοκρασία είναι 3 με 4 βαθμούς μεγαλύτερη όταν η ατμόσφαιρα έχει υυξημένη σχετική υγρασία. Και γι' αυτό ενώ στις παράκτιες περιοχές μπορεί η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη, η θερμοκρασία εννοώ του θερμομέτρου, εν τούτης η αίσθηση της ζέστης είναι υψηλότερη. Άρα ουσιαστικά μία ή άλλη. Μάλιστα.